Είμαι πολύ χαρούμενος που ως σύμβουλος βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και απόφυτος του αντίστοιχου προγράμματος, είμαι σε θέση να δημιουργώ ταξιδιωτικές εμπειρίες και θεματικές δραστηριότητες για την πόλη μου. Στο πρόγραμμα εναλλακτικού τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συμμετείχα γιατί ήθελα να αποκτήσω νέες γνώσεις στο αντικείμενο αυτό, να έρθω σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου και να ανοίξουν νέοι επαγγελματικοί ορίζοντες για μένα. Λόγω προηγούμενης ενασχόλησης με τον τουρισμό, ήθελα να παρακολουθήσω το πρόγραμμα κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για τον εναλλακτικό τουρισμό ή πιο σωστά για τις ειδικές μορφές τουρισμού, γιατί θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το κομμάτι αυτό. Ασχολούμαι με τον πολιτιστικό τουρισμό και μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ήθελα να γνωρίσω άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και τις υπόλοιπες μορφές του εναλλακτικού τουρισμού. Συμμετείχα στο πρόγραμμα εναλλακτικού τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θέλοντας να αποκτήσω όλες αυτές τις γνώσεις, ώστε να συνδυάσω το δημιουργικό μου ταλέντο με όλη την έννοια της φιλοξενίας στον τόπο μας. Για πολλά χρόνια έχω ασχοληθεί με το κλασικό πρότυπο του ελληνικού τουρισμού, το οποίο είναι ήλιος και θάλασσα. Στην πορεία των χρόνων, επειδή είμαι ταξιδιώτησα του κόσμου, αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο με κάτι πιο εναλλακτικό, για το οποίο νομίζω ενδείκνεται η Ελλάδα πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να μπω και στο πρόγραμμα, να εμπεδώσω και να διευρύνω και τις γνώσεις που έχω σχετικά με το θέμα. Δημήτρη, τι διαφορετικό αναζητάει ο τουρίστας σήμερα σε σχέση με χθες, τι έχει αλλάξει? Ίσως η επίσκεψη σε μνημεία, μουσεία ή αξιοθέατα ευρέως γνωστά να τον ό,τι αναζητούσε από το ταξίδι του. Πλέον όμως ο τουρίστας αναζητά κάτι περισσότερο. Δεν θέλει απλά να παρευρεθεί σε έναν τόπο, αλλά να έρθει σε επαφή και να αλληλεπιδράσει με όσους και όσα θα του δώσουν μια ξεχωριστή αίσθηση της αυθεντικότητας του τόπου. Με άλλα λόγια, μια εμπειρία μοναδική και βιωματική. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στον εναλλακτικό τουρισμό σχεδιάστηκε με σκοπό την κατάρτιση νέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα, καθώς επίσης και τη δημιουργία μιας κοινότητας εξειδικευμένων επαγγελματιών. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η δράση είναι κομμάτι του προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά. Μια πρωτοβουλία που δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους και νέες του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Ράντγκερς ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν? Νέοι και νέες λιγότερο των 40 ετών, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού υπόβαθρου, με βάση κάποια κριτήρια όπως είναι το επαγγελματικό τους στάτους και η εμπειρία τους, η γνώση ξένων γλωσσών, το επαγγελματικό τους όραμα και άλλα. Προσφέροντάς τους όσα εργαλεία χρειάζονται, όπως και να επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Μέσα σε 2 εξάμηνα και σχεδόν 300 ώρες, το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός προσφέρει ένα πετυχημένο μείγμα θεωρίας και πρακτικής. Με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών, ομιλητών και επαγγελματιών του κλάδου του εναλλακτικού τουρισμού. Με ένα ευρύ και προσαρμοσμένο στις συνθήκες του σήμερα πρόγραμμα σπουδών. Πλαισιωμένο από εκπαιδευτικές εκδρομές και δραστηριότητες σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρο. Το πρόγραμμα ξεχωρίζει διότι δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός καινούριου τουριστικού προϊόντος για κάθε χρόνο και διαφορετική περιοχή, βασισμένο στις θεωρητικές γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέχρι το τέλος του δευτέρου εξαμήνου, σε συνεργασία πάντα με τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αλλά και τη συμμετοχή σε πληρωμένη δίμηνη πρακτική άσκηση σε συνεργασία με επιλεγμένες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. Εκτός δηλαδή από γνώση και εμπειρία, καθοδήγηση και υποστήριξη, το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός προσφέρει τη δυνατότητα γνωριμιών με στελέχη του χώρου και επιχειρήσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εύκολο εφικτό για αυτούς, για εμάς δηλαδή. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, δίνεται βεβαίως η παρακολούθηση και όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίηση από τον Διεπιμελητριακό Φορέα Πιστοποίησης. Από τον Νοέμβριο του 2017, 300 εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα στις 3 πόλεις που υλοποιείται. Και μετά το τέλος του προγράμματος, τι? 128 από αυτούς έχουν λάβει πιστοποίηση Συμβούλου Βιώσιμου και Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής από τον DFOP. Το 34% ασχολούνται πλέον επαγγελματικά με αυτό που αγαπούν, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Πολλοί συνέχιαν τις σπουδές τους και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και προέκυψαν 3 ξεχωριστές συνέργειες. Ο εναλλακτικός τουρισμός δεν είναι απλά το μέλλον. Έχει κατακτήσει σημαντική θέση στις επιλογές των τουριστών και το πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει κάθε νέο και νέα να τοποθετηθεί ενεργά και με επαγγελματισμό στο χάρτη του εναλλακτικού τουρισμού. Έλα, έλα, έλα. Έλα το χώρι. Δηλαδή? Στη σκιά του Ολύμπου.
Παράδοση, γαστρονομία, φύση και πολιτισμό συνθέτουν ένα καινούριο τουριστικό προφίλ για το χωριό Τελετοχωρίου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Γνωρίσαμε κόσμο. Κάναμε μικρά project μεταξύ μα, σαν ομαδούλε. Δεθήκαμε μεταξύ μα. Και τώρα θα πάμε στο Ελατοχώρι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να γίνει ένα rebranding στο χωριό με τη βοήθεια των καθηγητών μας, εμάς και των ντόπιων παραγωγών και επιχειρηματιών. Το project που έγινε στο Ελατοχώρι είχε πολλά θετικά να αποκομίσουμε, τόσο εμείς όσο και οι κάτοικοι. Θεωρώ ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ τον τόπο. Στη Ζήτσα Ιωαννίνων όλα μπορούν να συνδυαστούν. Δράση και παράδοση. Τοπικότητα και διαφορετικότητα. Πρωτοτυπία και κοινωνική δράση. Πάμε να ζήσουμε τη Ζήτσα αλλιώς. Επαγγελματικό διεθνές συνέδριο για το τουριστικό branding της Ξάνθης, αξιοποιώντας την αυτόχθονη φυλή της βραχυκερατικής αγελάδας, την αειφορία και δίκαιη ανάπτυξη και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Δύο δράσεις στο πλαίσιο της. Η μία, με επίκεντρο τις νέες στάσεις στον αστικό τουρισμό και τη δόμηση επαγγελματικών ομάδων. Team building στα ελληνικά. Και η άλλη, με βάση την δραματοποιημένη αφήγηση μιας ιστορίας, την Ξάνθη της εποχής της Belle Époque. Επίσης, μια εξαιρετική βραδιά όπου 10 επιλεγμένα εστιατόρια μαγειρεύουν το νόστιμο κρέας της βραχυκερατικής φυλής. Λοιπόν, άκου να δεις. Ξεκινάμε από Γιάννενα και μέχρι να φτάσουμε στο γυφτό κάμπο Ζαγορίου θα κάνουμε πεζοπορία, ναι. Θα υφάνουμε, θα μαζέψουμε βότανα, ναι. Και θα μαγειρέψουμε. Πάμε και θα περάσουμε τέλεια. Στην ορεινή Ήπειρο. Θα περάσουμε τέλεια. Οπότε τώρα θα σε πάω πύλιο, τι σκέφτεσαι. Μήλα, κένταυρους, πλατάνια, ναι. Το μουτζούρι, το τρενάκι του βουνού. Και αν σου έλεγα να σκεφτείς κι άλλα, όπως καταρρυχήσεις, πεζοπορία με βότανα και μύθους, υπασία, μελισσοκομεία, τοξοβολία και πολιτιστικούς περιπάτους. Θεσσαλονίκη. Νύμφη του Θερμαϊκού. Το έχω ξανακούσει. Χαλαρή πόλη. Κούρασε, μωρέ. Εγωτική συμπογοντεύουσα. Φτάνει όμως. Φτάνει με τα κλισέ. Δεν θα διαφοροποιηθεί ποτέ αυτή η πόλη. Καλή ερώτηση. Εάν σχεδιάζαμε ένα τουριστικό προϊόν φιλικό προς τις οικογένειες. Καλή ιδέα. Ξεκινάμε.
Lockdown. Τι? Τι κάνουμε τώρα? Κάτσε να σκεφτούμε ήρεμα. Τι μάθαμε στη διαχείριση κρίσεων? Καταρχήν ψυχραιμία. Τώρα κρατάμε τις ομάδες εργασίας όσες έχουν και θέτουμε τους εαυτούς μας στην υπηρεσία επαγγελματιών τουρισμού της πόλης μας. Δηλαδή? Αφού γραζόμαστε τις ανησυχίες, τις ανάγκες, τα σχέδια και τα πλάνα τους και τα καταγράφουμε σε ένα πρωτότυπο οδηγό αντιμετώπισης κρίσεων. Η κρίση δεν σε αγγίζει με την έννοια της υγείας και είσαι υγιής, γιατί πάνω απ' όλα είναι αυτό. Το δεύτερο που σκέφτεσαι είναι πώς θα σώσει την επιχείρηση. Για να σώσει λοιπόν την επιχείρηση, χρειάζεσαι χαρτί και μολύβι. Πλέον έχουμε ξεφύγει από το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ένα πολυτελές σκάφος. Αυτό είναι πλέον το δεδομένο στο δικό μας κλάδο. Και πάμε, ο επισκέπτης βλέπουμε ότι ζητάει και μια εμπειρία, η οποία θα του μείνει αξέχαστη. Γιώργο, θα ήθελες να μου πεις πώς έχει εξελιχθεί αυτή η περίοδος μετά από τη συνέντευξη που κάναμε για τις ανάγκες του project της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ήταν βασικά μια περίοδος η οποία ήθελε αρκετό διάβασμα, αρκετή μελέτη και αρκετό ψάξιμο στο ίντερνετ για το τι λειτουργεί και στο εξωτερικό, γιατί δυστυχώς τα υγειονομικά πρότυπα δεν είχαν βγει μέχρι εκείνη την φάση και βγήκαν περίπου τέλη Μαΐου. It will take some time. I think that only 30-40% of normal tourism will take place in this year, also concerning MICE and conventions. So it's a good chance also to rethink how we do business for the future to come. We have to get more sustainable. We have to slow down a little bit, but it's also a big chance to do things in another way next year. Ξενοδόχοι και υπάροχοι φιλοξενίας έχουν τη δυνατότητα μέσα από συνέργειες με τους επαγγελματίες του τουρισμού να δημιουργήσουν νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες που θα αναδείξουν με τον καλύτερο τρόπο τον πλούτο και τους πόρους της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Μετά το lockdown και τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, είμαι αισιόδοξη και έτοιμη να υλοποιήσω τους στόχους μου. Αυτό που μου έχει μείνει από τη συνθήκη που ζήσαμε είναι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να αναπτύξουμε προϊόντα εναλλακτικού τουρισμού για τη χώρα μας. Γνώρισα ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχα γνωρίσει και μεταξύ μας υπήρχε διάδραση και γεννήθηκαν ιδέες για ένα αισιόδοξο μέλλον. Τελειώνοντας το πρόγραμμα του εναλλακτικού τουρισμού, πέρα από την πληθώρα των γνώσεων και των σημαντικών εργαλείων που μας δόθηκαν, αυτό που κρατώ είναι το αίσθημα της ανθρώπινης αλληλεγγύης, καθώς οι σχέσεις που δημιουργήσαμε μεταξύ μας θα είναι ανεξίτηλες στον χρόνο. Νιώθω πλέον πιο δυνατή. Έχω πιο πολλές γνώσεις, πιο πολλές εμπειρίες, έχω γνωρίσει σημαντικούς ανθρώπους. Και το πρόγραμμα αυτό θεωρώ ότι θα με βοηθήσει στα πρώτα μου βήματα ως επαγγελματίας εναλλακτικού τουρισμού.